Σας, κύριε Λαφαζάνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ντράγκη, η Φραγκφούρτη, όταν στέλνουν αυτό το μήνυμα, το στέλνουν στην Αθήνα. Αδιακρίτως αν θα είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, το ερώτημα είναι και το έχουν ζητήσει να το απαντήσουν εκπρόσωποι του κόμματός σας, πολλοί πολίτες μέσω του Twitter. Τι θα κάνετε για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία να έχουν πρόσβαση και οι ελληνικές τράπεζες σε φθηνή ρευστότητα? Διότι στο πρόγραμμά σας, αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί χρηματοδότηση, άνεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να κινηθούν. Καταρχάς να πω δύο λόγια για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό της ποσοτικής χαλάρωσης ασφαλώς είναι ένα πολύ μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι εντελώς ανεπαρκές. Ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο. Εδώ χρειάζονται μια γενναία πολιτική χρηματοδοτήσεων, ρευστότητα σε όλη την Ευρώπη και πρώτα απ' όλα στον Ευρωπαϊκό Νότο και πρώτα απ' όλα στη χώρα μας. Αυτό δεν το βλέπουμε να είναι κατεύθυνση και προσανατολισμός της Ευρωζώνης και ειδικότερα του κυρίου Ντράγκη. Εμείς θα το διεκδικήσουμε αυτό. Θα διεκδικήσουμε μια νέα πνοή, αναζωογονητική πνοή ρευστότητας για όλη την Ευρωζώνη. Το δεύτερο. Ο κύριος Ντράγκη δεν το κάνει αυτό, υποτίθεται, και για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κάνει τον εκβιασμό ότι μπορεί να μην υπάρξει αγορά κρατικών ομολόγων για την Ελλάδα, αν δεν είναι σε πρόγραμμα, για να εκβιάσει προφανώς μια κυβέρνηση αριστεράς. Και είναι απαράδεκτο ο ηγέτης Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να λειτουργεί με εκβιασμούς, να λειτουργεί με απειλές, να προσπαθεί να βάλει στο μαντρί μια χώρα ελεύθερη και ανεξάρτητη, της οποίας ο λαός θα εκφραστεί την Κυριακή. Εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτές τις λογικές. Είναι ρατσιστικές λογικές, απαράδεκτες. Η κυβέρνηση τώρα έπρεπε να διεκδικεί να μην υπάρξει εξαίρεση της Ελλάδας. Βεβαίως η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα. Μάλιστα. Έπρεπε να το διεκδικεί και όχι να μας απειλεί και να μας ρωτάει τι θα κάνετε αν δεν είστε στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαφαζάνη. Περνώ στο δεύτερο γύρο των ερωτημάτων. Ξεκινώ από εσάς αυτή τη φορά, κύριε Λαφαζάνη.